σοκολά λιεζουά. Λοιπόν, το ακούτε έτσι μεγαλοπρεπές. Είναι τόσο εύκολο και τόσο νόστιμο. Είναι μία κρέμα παγωμένη σοκολάτας με μία αφράτη σαντιγί. Αυτά τα γλυκάκια τα οποία δεν αφήνουν ασυγκίνητο κανένα, απλά γιατί έχουν σοκολάτα, προφανώς, και γιατί είναι το δροσερό που θέλεις πάντα σαν επιδόρπιο μετά από ένα φαγάκι, ας πούμε, σαν το σομπούκο. Ε? Άρα, λοιπόν, πάμε να δούμε πώς το κάνουμε και να πούμε και την ιστορία του. Έχουμε πάρει ένα κατσαρολάκι. Εδώ ανάβουμε τη φωτιά. Μέσα στο κατσαρολάκι, πάρα πολύ απλά, ενώνουμε γάλα και κρέμα γάλακτος. Εδώ έχουμε γάλα φρέσκο. Κρέμα γάλακτος. Θα χρησιμοποιήσω μία 35 κρέμα γάλακτος. Ωραία, πλούσια. Προσθέτω εδώ, μέσα στο γάλα. Λοιπόν, έχουμε 200 γραμμάρια εδώ, έτσι, 200 γραμμάρια, οπότε χρειάζομαι να ανοίξω και την άλλη συσκευασία και να πάρω σχεδόν τη μισή ποσότητα. Αφήνουμε να ζεσταθεί το μείγμα, γάλα και κρέμα γάλακτος. Αρωματίζουμε με βανίλια, εδώ την έχω σε υγρή μορφή, αλλά μπορεί να είναι και σε μπαστούνάκι. Παίρνουμε έναν αυγοδάρτη και μόλις αρχίζει και ζεσταίνεται το μείγμα γάλα κρέμα γάλακτος, προσθέτουμε μέσα στο μείγμα τη σοκολάτα την οποία την έχουμε ψιλοκόψει. Επιλέξτε μια καλή κουβερτούρα, μια κουβερτούρα που εμπιστεύεστε, τουλάχιστον 60% πυρηνικότητα σε κακάο. Εδώ ανακατεύετε. Αν δείτε και αρχίζει και κοχλάζει, απλά μου κατεβάζετε τη θερμοκρασία για να ομογενοποιηθεί ωραία η σοκολάτα μέσα στο γάλα και να λιώσει όπως πρέπει. Έχει λιώσει ωραία η σοκολάτα μέσα στο μείγμα και τώρα θα προσθέσουμε το κορνφλάουρ. Πάρουμε λίγη από την ποσότητα της λιωμένης σοκολάτας. Θα το βάλουμε μέσα στο μπολάκι με το κορνφλάουρ. Θα ανακατέψουμε καλά. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και ενώνουμε τα δύο μείγματα, το κορνφλάουρ με τη σοκολάτα, το βάζουμε μέσα στο κατσαρολάκι που έχουμε λιώσει τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε στην αρχή με κουτάλι, είπαμε χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία έτσι για να μην πάρει αμέσως και έρθει και κολλήσει, γιατί αρχίζει τώρα το μείγμα και δένει, σφίγγει το μείγμα και γίνεται κρέμα. Και να το δουλέψουμε όπως πρέπει, χρειαζόμαστε αυγοδάρτη. Αρχίζουμε λοιπόν. Πάμε. Πάρα πολύ εύκολη κρέμα, με τρία υλικά, αλλά σε συνδυασμό με την αφράτη σαντιγί, είναι απλά μαγική. Έχει λιώσει η σοκολάτα. Πάω να πάρω τα ποτήρια να βάλω τη σοκολάτα πρώτα. Νομίζω ότι τα κλασικά ποτήρια είναι κάπως έτσι για τη σοκολάτα Liégeoise. Αλλά και αυτά εδώ μας αρέσουν πολύ. Βάλτε ό,τι ποτήρια έχετε, ό,τι μπολάκι έχετε. Μη σταθείτε σε αυτό. Να είναι όμως αρκετά βαθύ, γιατί σκεφτείτε ότι πρέπει να βάλουμε και κρέμα και τη σαντιγί. Δεν υπάρχει πραγματικά, νομίζω, ακόμη και σήμερα, μπρασερί ή μπιστρό στη Γαλλία που να μην έχει στο τέλος τα επιδόρπια σοκολά Liégeoise. Και όταν ακούτε σοκολά Liégeoise ή καφέ Liégeoise, σίγουρα η κρέμα είναι παγωμένη, είναι πηχτή κρέμα σοκολάτας και έχει πάνω τη σαντιγί.
όταν ακούτε Viennois, είναι μια σοκολάτα ή καφές που είναι υγρός και ζεστός. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Βέβαια, για να μπούμε και λίγο στο story της υπόθεσης, γιατί έχει ενδιαφέρον, οι Γάλλοι, όταν είχαν εντάσεις και προβλήματα με την αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας, θύμωσαν και λένε, γιατί εμείς να έχουμε ένα γλύκισμα που να το λέμε Viennois, θα έχουμε Liégeois. Και προτίμησαν να έχουν το όνομα από τη Λιέζ, την πόλη του Βελγίου. Αν ψάξουμε όμως ιστορικά, θα δούμε ότι το ίδιο έδεσμα στην αρχή το λέγανε Viennois. Είδατε που σας είπα. Όλα έχουν το δρόμο τους, πάτε στο παρελθόν, βρίσκεται την ιστορία και είναι μια ωραία έμπνευση για το σήμερα. Προσέξτε τώρα, αυτό το πολύ ωραίο επιδόρπιο, πώς θα το ετοιμάσουμε. Κάνει αμέσως κρούστα αυτή η κρέμα, ξεχωρίζει δηλαδή. Οπότε, σας πω ένα κολπάκι για να μην τη βγάλετε από το ψυγείο μετά και έχει πάνω σκούρο χρώμα από την κρούστα, θα μου βάλετε πλαστική μεμβράνη που θα εφάπτεται, όπως κάνουμε για όλες τις κρέμες. Λοιπόν, καθαρίζω τα ποτήρια όμορφα όπως πρέπει, βάζω στο ψυγείο να παγώσουν οι κρέμες, νοικοκυρεύουμε και έρχεστε να φτιάξουμε τη σαντική. Μια ωραία αφράτη σαντική. Πάμε για τη σαντική. Θέλω πολύ παγωμένη την κρέμα γάλακτος. Βάζουμε κρέμα γάλακτος μέσα στο μπολ του μίξερ. Τη μία συσκευασία με τα 200 γραμμάρια και ό,τι μας έχει μείνει από την κρέμα, θυμάστε. Ωραιότατα. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ τώρα το κολπάκι για να έχουμε ωραία αφράτη πηχτή σαντιγί. Η κρέμα γάλακτος παγωμένη μέσα στο μπολ του μίξερ. Ένα κουταλάκι παίρνουμε από τη ζάχαρη άχνη στην αρχή. Αρχίζουμε και δουλεύουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα σταθερό ρυθμό και σιγά σιγά βάζουμε και την υπόλοιπη ζάχαρη άχνη μέχρι να αφρατέψει η σαντιγί. Πάμε! Ωραία. Έπηξε ωραία, πολύ ωραία εδώ η σαντιγί μας. Θα μεταφέρουμε τη σαντιγί σε ένα κορνέ, σε μια πλαστική σακούλα με μύτη, έτσι ώστε να έχει ωραία μύτη για να γαρνίρουμε τις κρέμες. Θα την βάλουμε στο ψυγείο και επιστρέφουμε να σερβίρουμε. Σοκολά Liégeois, s'il vous plaît. Τρία διαφορετικά ποτηράκια. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, όπως σας είπα, είχα βάλει πλαστική μεμβράνη για να μην κάνει πάνω την κρούστα που δεν μας αρέσει καθόλου. Παίρνουμε και αυτό. Έχει πήξει. Είναι η κρέμα τέλεια. Χωρίς να είναι πάρα πολύ πηχτή, είναι αφράτη και περιμένει τη σαντιγί με μεγάλη υπομονή. Έλα, πιο κάτω. Εδώ, όπα. Τώρα στην αρχή. Και πάμε. Πάμε να στολίσουμε εδώ. Έτσι. Βάζετε όσο θέλετε. Τι θέλει εδώ, τι θέλει τη σαντιγί του. Οπ. Θα βρείτε αυτό το γλύκισμα στη Γαλλία, στην Αυστρία, στο Βέλγιο, σε πάρα πολλές χώρες, σε διαφορετικές εκδοχές. Μπορεί να είναι δηλαδή σοκολάτα παγωμένη, τύπου παγωτού κάτω, Liégeois, και πάνω να έχει την αφράτη σαντιγί. Όπως και να έχει, η ιδέα είναι αυτή, απλή συνταγή, αλλά είναι ένα επιδόρπιο, το οποίο ταιριάζει μετά από ένα έτσι δυνατό, θα έλεγα, για δυνατούς παίκτες γεύμα ή δείπνο. Οπότε, συγκρατήστε τη. Θα βάλω και λίγη σοκολάτα ή μπορείτε να βάλετε για να κάνετε την κόντρα λίγη πούδρα καφέ πάνω. Εσείς θα δείτε. Και η κανέλα ταιριάζει. Αλλά εντάξει, η σοκολάτα τώρα μένουμε στον ίδιο παρονομαστή.
Καλό, ε! Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ, εδώ. Και λέω από αυτό εδώ το μικρούλι, επειδή είναι μικρούλι, να δοκιμάσω. Λίγο, λίγο. Για να δούμε. Απα, απα. Έλα, 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 εδώ, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω. Απα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Η σοκολάτα, η σαντιγί. Στην υγειά σας. Και τι λέμε εμείς για τα ωραία και τα νόστιμα? Τι λέμε? Λέμε ότι δεν παχαίνει. Μόνο ομορφαίνει. Καλή διάθεση θέλουμε. Θέλω να μπαίνετε στην κουζίνα και να είστε ευτυχείς. Δεν θέλω άγχος κανένα στην κουζίνα. Αφήστε το άγχος για εμάς τους επαγγελματίες που μπαίνουμε στις επαγγελματικές κουζίνες. Στις κουζίνες των σπιτιών σας, σας θέλω χαλαρούς, ευτυχισμένους, να ξεχυρίζετε από αγάπη και από φαντασία. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σοκολατένια. Σοκολά λιεζουά. Φιλιά πολλά. Σας περιμένω, ε! Στο ραντεβού μας σας στέλνω πιστούς. Βελούδινη, απολαυστική κρέμα σοκολάτας που γίνεται με ελάχιστη προσπάθεια και κάθε φορά σε βγάζει άσπρο πρόσωπο. Για τη γαλλική κρέμα σοκολάτας Liégeois θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φρέσκο γάλα, 300 ml κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και 45 γραμμάρια corn flour. Για τη σαντιγί θα χρειαστούμε 280 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 25 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Σερβίρουμε με κακάο σε σκόνη.